Συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από το Σύλλογο Γονέων και Επιδεμόνων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Καλλιθέας. Είχα τη μεγάλη χαρά να ανήκω σε αυτόν τον χώρο του ΚΕΑΤ, έναν ιστορικό χώρο για το αναπηρικό κίνημα. Τόσο μακρινό, από το 1976, αλλά συσχετίζοντας τα πράγματα και τόσο κοντινό, γιατί είναι ένας χώρος πια που έχει απαξιωθεί τελείως, ένας χώρος ο οποίος δεν ακούμε φωνές παιδιών, ένας χώρος ο οποίος εμπορευματοποιήθηκε λόγω των ακινήτων του σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε, είναι κάτι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί με τους συντρόφους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και τον ΕΝΙΕΟ προειδοποιούσαμε όλον αυτόν τον χώρο εκεί ότι ο σκοπός του ήταν αυτός. Ο σκοπός του ήταν να σταματήσει η εκπαίδευση και η μόρφωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και δε της τύφλωσης και κάποιων αναπηριών που συνδυάζονται με την τύφλωση και πια να έχουμε ένα δημοτικό σχολείο το οποίο να έχει μόνο πολύ ανάπηρα παιδιά, οθώντας τα άλλα παιδιά έξω στα γενικά σχολεία, που και αυτό το έζησα μέσω της μεταφοράς του γιού μου και των άλλων παιδιών στα γενικά σχολεία, σε σχολεία με χωρίς καμία βάση εκπαιδευτική, με έναν απίστευτο τρόπο ζωής απομονωμένων αυτών των παιδιών, με έναν ψυχικό κόσμο, με λίγα λόγια τελείως διαλυμένο. Όσον αφορά το μετέπειτο στάδιο της εκπαίδευσης, το ΚΕΑΤ έδωσε στα ΚΔΑΠ την εκπαίδευση όλων των μαθητών. Έδωσε πάλι δηλαδή τη δυνατότητα στο κράτος να ανοίξει τα χέρια του και να πει ότι όλη η εκπαίδευση πια προέρχεται από τα ΚΔΑΠ τα οποία θα δουλεύουν με ΕΣΠΑ. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι στις μέρες που μιλάμε και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, επειδή υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του πληθωρισμού παγκοσμίως και επειδή υπάρχουν τα θέματα του πολέμου και τα θέματα των αναγκών των επιστημιστικών που θα έρθουν και θα είναι σίγουροι, τα ΕΣΠΑ θα μεταφερθούν κάποια από τους κωδικούς που έχουν σε άλλα κομμάτια. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ξαφνικά θα γυρίσουμε σε ένα σχολείο το οποίο δεν θα έχει ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευσή του. Αυτός ήταν και ο σκοπός τους βασικά. Αυτός είναι ο σκοπός γενικά της αστικής τάξης παγκοσμίως. Επειδή όλα τα προβλήματα εδώ τα ακούσαμε και είναι καθημερινά και τα γνωρίζουμε, θεωρώ ότι η βασική αρχή είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, που οι περισσότεροι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κάνοντας τα αυτοκριτική μας, ότι αυτό το σύστημα πρέπει να ανατραπεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε να αναπνεύσει καθόλου. Αυτό γίνεται μόνο με πάλι και με μάτωμα καθημερινό στους δρόμους. Δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλον τρόπο. Δεν μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι και εμείς της υποκρισίας και του ψέματος, αυτό που είναι δύο βασικά στοιχεία του καπιταλισμού, που αυτή τη στιγμή ματώνουν τον κόσμο. Οι δύσκολες μέρες θα έρθουν. Αλλά δεν μας φοβίζουν. Γιατί και οι καθηγητές μας, και αυτοί που μας μάθανε τον τρόπο αγώνα, και αυτοί που βγήκανε μπροστά και θυσιάσαν τις ζωές τους και τις οικογένειές τους, μας έχουν προετοιμάσει. Υποσυνείδητα είμαστε έτοιμοι. Δεν πρόκειται να φοβηθούμε τίποτα και από κανέναν. Ο αγώνας μας θα είναι πάντα δίκαιος, γιατί αντιπροσωπεύει μια πολύ μεγάλη αλληλεγγύη, το σεβασμό. Δύο απίστευτες λέξεις που φυσικά δεν υπάρχουν σε κανένα οικονομικοπολιτικό σύστημα σαν αυτό που κυβερνεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Με αυτές τις δύο αξίες μας, λοιπόν, και με αυτές τις αρχές που έχουμε, κάτω από τις σημαίες αυτές που έχουν ματώσει, έχουμε και εμείς την ηθική υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά που θα έρθει να της παραδώσουμε ελπίδα και φως. Ο μόνος τρόπος είναι η ανατροπή. Αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, δεν θα γίνει ποτέ ανθρώπινος. Πιστεύω πάντα, πίστευα και πάντα πιστεύω ότι δεν με απασχολεί ο όγκος του κόσμου. Δεν με απασχολεί αν εδώ μέσα ήταν 200 άτομα και 300. Μακάρι να ήταν. Με απασχολεί η ποιότητα του κόσμου. Και εδώ πέρα βλέπω ποιότητα. Και αυτό που με κάνει να βγω στον δρόμο είναι ότι αυτός που είναι δίπλα μου έχει την ίδια ποιότητα με μένα, δεν θα λυγίσει, δεν θα με προδώσει, δεν θα με πουλήσει. Αυτά με την έννοια ότι ο αγώνες, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Εμείς έχουμε δεσμούς μεταξύ μας.
Δεσμούς μπορεί να μην πίνουμε μαζί καφέ, μπορεί να μην τρώμε μαζί, αλλά έχουμε ηθικούς δεσμούς. Αυτό αναγνωρίζω σαν κομμουνιστής, αυτό έχω να σας μεταφέρω και να είστε σίγουροι ότι αυτός ο κόσμος, θέλοντας και μη, θα αλλάξει.